Ποια είναι η χειρότερη πόλη να μετακομίσεις, όσα λεφτά και να σου δίναν. Σε ποια πόλη της Ελλάδας δεν θα μετακομίζατε, όσα λεφτά και να σας δίναν. Ποια είναι η πιο μισητή πόλη. Αυτό το πράγμα έχεις να κάνεις σήμερα, να το γράψεις κάτω στα σχόλια και να κάνεις μια κοινοποίηση για να το γράψουν και οι φίλοι σου. Θέλω να πάρουμε μέρος όλοι σε αυτή τη δημοσκόπηση. Ποια είναι η χειρότερη πόλη της Ελλάδας. Μαύρα το μάτι, σε μορφά μόνη λέας μαύρα. Εμένονται στερούνε με γιατί νεκρούνε πάντα. Εμένονται στερούνε με γιατί νεκρούνε πάντα. Εμέν, εμέν, εμέν και σε μόνοπον. Πολέμεσανε με την ψινά μάνε σοδαφόπον. Πολέμεσανε με την ψινά μάνε σοδαφόπον. Ωχ, το μα το πάσο τέστερο η ουρανία είναι. Το μα το πάσο τέστερο η ουρανία είναι. Κίτσα και βγαίνει όλο αέρα και μόνια εμορφήνε. Κίτσα και βγαίνει όλο αέρα και μόνια εμορφήνε. Εμέν, εμέν, εμέ και σεμ πουλόπον. Πολέμεσανε με την ψινά μάνε σοδαφόπον. Πολέμεσανε με την ψινά μάνε σοδαφόπον. Καλησπέρα καρεκλάδες και μωράκια μου. Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είσαστε. Μου λείψατε. Εντάξει, όχι πολύ, μου λείψατε. Λοιπόν, άκου, αν είσαστε καινούργοι στο κανάλι. Είσαι καινούργιος στο κανάλι. Είσαι πρώτη φορά στο κανάλι. Λοιπόν, άκου τι θα κάνεις. Κάτω δεξιά εδώ, εκεί κάτω δεξιά, θα πατήσεις το κουμπάκι της εγγραφής. Πατάς το κουμπάκι της εγγραφής, πάτα το κουμπάκι της εγγραφής. Το πάτησες, πατάς το κουμπάκι της εγγραφής. Και δεξιά έχει ένα καμπανάκι, πατάς και το καμπανάκι. Πατάς subscribe και καμπανάκι. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που θα έρχεται καινούριο βίντεο θα σου έρθει μια ειδοποίηση και θα σου λέει ο Μπουσάκος έβγαλε καινούριο βίντεο. Οκ, okay, μπράβο. Λοιπόν, αν θες να πάρεις προϊόντα του Μπούσα, μπλουζάκια, κυπελάκια για το κορίτσι, όλα αυτά, οτιδήποτε θες να πάρεις προϊόντα του Μπουσάκου, πες, πες στο teespring.com του Μπούσα ο γιος και τα έχει όλα εκεί μέσα. Μπείτε και πάρτε τα. Λοιπόν, σιωπηλή πλειοψηφία. Σήμερα, παιδιά μου, καλά, τι έχουμε να κάνουμε. Όπα, τι έχουμε να κάνουμε σήμερα. Σήμερα θα φτιάξουμε την πιο μεγάλη δημοσκόπηση. Γαμάτο, θα βγει γαμάτο φιλέ, θα πέσει γέλιο, θα πέσει σφαγή. Λοιπόν, σήμερα έχουμε δημοσκόπηση. Σήμερα στα σχόλια δεν θα μου γράψετε τις περιοχές, μην μπερδευτείτε. Σήμερα έχουμε μια πολύ σοβαρή ερώτηση. Και όλα τα σχόλια θα έχουν να κάνουν σχέση με αυτό. Σε ποια πόλη της Ελλάδας δεν θα μετακομίζατε, όσα χρήματα και αν σας έδινα. Αυτή είναι το σημερινό γκάλοπ, η σημερινή δημοσκόπηση. Για να μπορέσουν να απαντήσουν όσοι περισσότεροι μπορούν, θα πρέπει να κάνουμε το εξής. Θα πατήσεις ένα like το βίντεο, θα το κάνεις μια κοινοποίηση στους φίλους σου, να τους δώσεις και αυτούς τη δυνατότητα να απαντήσουν, και θα γράψεις στα σχόλια ποια πόλη, όσα χρήματα για να σου δίνανε της Ελλάδας, δεν θα μετακόμιζες ποτέ. Γεια σας καρεκλάδες. Σε ποια πόλη της Ελλάδας, όσα χρήματα και αν σας δίνανε, δεν θα μετακομίζατε ποτέ. Και το λόγο. Και μπορείτε να γράψετε παραπάνω από μια πόλη. Γράψτε το top 5 σας. Γράψτε πόλεις. Ακούστε τώρα λοιπόν τι θα κάνουμε. Σε αυτό το βίντεο όλα κάτω τα σχόλια θα διαβαστούν και θα μετρηθούν οι ψήφοι. Δηλαδή κάθε πόλη που γράφετε θα είναι από μια ψήφος. Μπορείς να γράψεις μία. Να γράψεις Μπούσα, ξέρω εγώ, δεν θέλω να πάω στη Λάρισα γιατί έχει πολύ ζέστη. Θα αναλάβει η ομάδα και θα κάνει το εξής. Κάθε πόλη που θα βλέπουμε θα τη βάζουμε μία ψήφο. Και θα μετρηθούν όλοι. Και μπορείτε να έχετε όσες συμμετοχές θέλετε. Μπορείτε να το γράψετε όσες φορές θέλετε, όσα θέλετε, οτιδήποτε θέλετε, τους λόγους σας και παραπάνω. Να έχετε τρεις πόλεις που δεν θέλετε. Τις τρεις πόλεις και τους λόγους. Μόλις καταμετρηθούν όλοι οι ψήφοι στα σχόλια, όλοι, όλες οι πόλεις στα σχόλια, θα φτιαχτεί ένα επόμενο βίντεο, το οποίο θα είναι η ανακοίνωση του top 10 των πόλεων, των χειρότερων πόλεων της Ελλάδας. Μαζί και με δύο λόγια για τους λόγους. Δηλαδή που όλα αυτά θα έχουν προκύψει μόνο από εδώ από κάτω από τα σχόλια. Άρα, εσύ που βλέπεις το βίντεο από όλη την Ελλάδα, θέλω να συμμετέχεις.
θέλω μαζί να συμμετέχουμε και να φτιάξουμε τη μεγαλύτερη δημοσκόπηση. Να δούμε, ρε φίλε, στην Ελλάδα ποια είναι η χειρότερη πόλη. Κοινοποιήστε το, κοινοποιήστε το, κοινοποιήστε το, να συμμετέχουν όλοι, όλοι οι φίλοι σας. Θα είναι πάρα πολλά τα σχόλια, θέλει δουλειά, θέλει να μετρήσουμε όλες τις πόλεις, αλλά πιστέψτε με, θα βγει ένα τίμιο και δίκαιο top 10. Είμαι περίεργος να δω ποιες θα είναι αυτές οι 10 χειρότερες πόλεις της Ελλάδας. Όσα χρήματα και να σας δίνανε, δεν θα μετακομίζατε ποτέ. Σας έχει τύχει να πάτε σε μια πόλη και να πείτε ότι εγώ σε αυτή την πόλη δεν θα ξαναπατήσω ποτέ? Σας έχει τύχει να μισήσετε όσο τίποτα άλλο μια πόλη? Σας έχει τύχει να πείτε ότι όσα μα όσα χρήματα και να μου δίνατε, εγώ σε αυτή την πόλη δεν θα μετακόμιζα ποτέ? Αυτή την απάντηση θέλω στα σχόλιά σας. Αυτή την πόλη θέλω στα σχόλιά σας. Like το βίντεο, συμμετοχή για την πόλη, κοινοποίηση στους φίλους σας να πάρουν όλοι μέρος και μπορείτε να έχετε όσες συμμετοχές θέλετε. Θα γίνει σοβαρή δουλειά, θα ψηφιστούν όλες οι πόλεις μία προς μία, η κάθε ψήφος θα μετρήσει, γι' αυτό το λόγο θέλω τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή που μπορείτε να έχετε. Και με χαρά μου στο επόμενο επεισόδιο να φτιάξουμε αυτό το top 10, να δούμε ποια είναι η πιο μισητή πόλη, ποια είναι η χειρότερη πόλη που δεν γουστάρει κανένα, ρε φίλε. Ποια είναι η χειρότερη πόλη για να μετακομίσει στην Ελλάδα? Είμαι πάρα πολύ περίεργος. Πάρα πολύ περίεργος. Πάρα πολύ περίεργος. Ποια θα είναι, για πείτε μου, ποια. Θα είναι η Αθήνα, θα είναι η Θεσσαλονίκη, ο Εύρος, η Κρήτη, τα Γανιά, το Ηράκλειο, η Πάτρα, τα Γιάννενα, η Λάρισα, η Μύκονος, η Βλόνη, η Κοζάνη, η Πτολεμαία. Ποια πόλη της Ελλάδας δεν παλεύετε με τίποτα? Ποια πόλη όσοι είσαστε εκεί θέλετε να σηκωθείτε να φύγετε? Και δεν ξέρω αν σε αυτή την πόλη που θα βγει πρώτη, ίσως να είναι και η πρώτη μου επίσκεψη, ίσως είναι η πρώτη επίσκεψη που θα βγω. Θα βγω από τα έκατα της Αθήνας. Θα βγω και θα σας επισκεφτώ. Δεν ξέρω, θα το αποφασίσω μετά. Θέλω τρελή συμμετοχή. Θέλω να γεμίσουμε τα σχόλια με πόλεις. Πόλεις και λόγους. Βγάλτε τα από μέσα σας. Σας έχει κερατώσει μια γκόμενα και είναι από μια πόλη και είχατε πάει εκεί 2-3 μέρες σε αυτή την πόλη και όλη η πόλη σας κοιτούσε περίεργα? Αυτή την πόλη θέλω. Την πόλη που δεν θα μετακομίζατε ποτέ. Την πόλη που δεν παλεύετε. Ποια είναι η χειρότερη πόλη της Ελλάδας? Όσα λεφτά σας δίνανε, ένα εκατομμύριο. Ποια είναι η πόλη που όσα λεφτά και να σας δίνανε δεν θα μένατε εκεί με τίποτα? Like το βίντεο. Αφήνουμε κάτω το σχόλιο μας. Ποια είναι η χειρότερη πόλη που δεν θα μετακομίζατε ποτέ όσα λεφτά και να σας έδιναν? Και κάνουμε αυτό το βίντεο μια κοινοποίηση. Εντάξει, είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω ποιο θα είναι αυτό το top 10 των πόλεων που θα βγει. Πάρα πολύ περίεργος. Λοιπόν, καρεκλάδες, φιλιά όλοι κάτω σχόλιο, τη χειρότερη πόλη. Φιλιά, γεια! Χτυπάει η καρδιά μου για σένα, τακ τακ χτυπάει και δεν είναι ψέμα. Τακ τακ χτυπάει, τακ 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 τακ. Τακ τακ χτυπάει η καρδιά μου για σένα, τακ τακ χτυπάει και δεν είναι ψέμα. Τακ τακ χτυπάει, τακ τακ χτυπάει η καρδιά μου. Τακ τακ χτυπάει η καρδιά μου για σένα, τακ τακ χτυπάει και δεν είναι ψέμα. Τακ τακ. Γεια σου αγόρι μου. Τι είναι? Το όνομά σου? Απόστολος. Δώσε χαιρετίσματα, Απόστολε. Χαιρετίσματα. Τι έχεις να φάμε εδώ πέρα? Αυτά είναι φώτα, αλλά έχω και... Τι φώτα ρε Αλέξ. Α, πίτσα έχει εδώ το παιδί. Πίτσα γαλακτοπούρε. Ωρε φίλε. Δώσε χαιρετίσματα. Πολλά φιλάκια. Πάντα κράνο ζώνη. Θα πάρουμε καρτούλες, παιδιά, να δώσουμε.
με καρτούλες. Ναι, όχι εσύ, όχι εσύ Αλέξανδρε, όχι, φύγε εσύ από εδώ. Δεν τον Αλέξανδρο δείτε καρτούλα. Αλέξανδρε, κάτσε καλά. Και βγαίνω όλο αέρα και νόλια.